Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στις διαδικτυακές μας συναντήσεις, απόψε κοντά μας ο πρόεδρος του Συλλόγου των Καταστημάτων Εστίασης και Αναψυχής στην ΑΧΑΗ, ο κύριος Σπύρος Στεργίου. Κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Θα ξεκινήσω κατευθείαν την συζήτησή μας από αυτά που βιώσατε και που βιώσαμε όλοι και έγιναν κατά την περίοδο του τριημέρου, του τελευταίου τριημέρου του Καρναβαλιού. Βεβαίως το καρναβάλι δεν ήταν μόνο το τελευταίο τριήμερο, αλλά αυτό το τριήμερο πάρα πολλά παράπονα από τους συναδέλφους σας για τις υπαίθριες ψισταριές. Και θέλω να μου κάνετε και τον σχολιασμό σας σε αυτά που ακούσατε και που είπε ο διευθυντής του τοπικού κλιμακίου του μηχανισμού που ελέγχει την ποιότητα των τροφίμων. Ένας μηχανισμός που νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικός για τη δημόσια υγεία. Είπε σε ερώτησή μου ότι δεν έκανε κανέναν έλεγχο στις υπαίθριες ψισταριές. Το άκουσα και εγώ αυτό. Καταρχάς, να πω ότι είχαμε ένα καλό και ωραίο καρναβάλι. Καλός καιρός, λίγο περισσότερος κόσμος από πέρυσι. Η πόλη λειτουργήσε όσον αφορά τις υπηρεσίες λίγο καλύτερα. Έγινε ένα μεγάλο πάρτι, τρεις μέρες. Υπήρξε μια παρέλαση με ωραία πληρώματα που είχαν φάντα στολές. Χαρά, χορός. Παραφωνία βέβαια κάποια υπεράριθμα και πάλι γκρουπ, τα οποία αυτά για μας καταστρέφουν γέννη την εικόνα και της παρέλασης και του καρναβαλιού. Είναι παθογένεια που είναι δύσκολο να θεραπευθεί. Η εστίαση σε μεγάλο βαθμό έδωσε πετυχημένες εξετάσεις, φιλοξένησε κατά τον καλύτερο τρόπο τους επισκέπτες και τους πελάτες και βέβαια μέσα σε όλη αυτή την ιστορία της εξέλιξης του μεγάλου brand name της πόλης είχαμε και ορισμένα παρατράγουδα. Ναι, είχαμε. Βεβαίως. Ναι. Είχαμε παρατράγουδα τα οποία τα έχει καυτηριάσει γιατί η εστίαση έχει σταθερή θέση όσον αφορά τα δικά μας. Ξεκινώντας από μια ημερίδα που κάναμε το Δεκέμβρη στην αγορά Αργύρη, όπου είχαν κληθεί όλοι οι φορείς της πόλης. Για αυτά που έγιναν στο καρναβάλι. Βεβαίως, για να προλάβουμε κάποια κακώς κείμενα τα οποία γίνονται κάθε χρόνο. Αποφασίσαμε λοιπόν κάθε χρόνο να κάνουμε μια ημερίδα πολλούς μήνες πριν, να καλούμε τους φορείς της πόλης, το Δήμο, την Περιφέρεια, το Επιμελητήριο, τον ΕΦΕΤ, το Υγειονομικό, την Αστυνομία, την Πυροσβεστική, το Χημείο του Κράτους, τον Ερυθρό Σταυρό. Ούτως ώστε να καθόμαστε και να κουβεντιάζουμε όλοι μαζί, να βγάζουμε ένα ψήφισμα. Εν προκειμένου φέτος, πέρυσι, λέει το Δεκέμβρη, βγήκε ένα ψήφισμα 10 προτάσεων από αυτούς που ήταν εκεί. Ήταν και καρναβαλιστές εκεί, ήταν και πολλοί συνάδελφοι. Ναι. Παραδόθηκε το ψήφισμα στο Δήμο Πατρέων, ναι, και στον αστυνομικό διευθυντή σε έγκαιρους χρόνους. Και ζητάγαμε μέσα από όλο αυτό να προλάβουμε κάποια κακώς κείμενα. Τα προλάβατε? Ας πούμε πως όχι. Όχι, ας πούμε, ναι. Τα προλάβατε. Όχι. 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 Ζητάγατε δηλαδή τον έλεγχο αυτών που είδαμε βεβαίως. Να υπάρχουν στην πόλη τις υπαίθριες ψισταριές. Ο καθένας έψινε ό,τι ήθελε, όπου ήθελε, όπως ήθελε. Μέσα στον δρόμο είδαμε ο συνάδελφός σας και πρώην πρόεδρος, ο κ. Σταυρόπουλος, περιέγραψε με γραφειρό τρόπο στον Sky 89,4 την κατάσταση που βίωσε και αυτός. Όποιος ήθελε, λέει, έψινε κοκορέτσια, ψήνανε αρνιά, ψήνανε γουρουνόπουλα, ψήνανε καλά σουβλάκια, με συνθήκες πολύ δύσκολες από πλευράς υγειονομικής προσοχής. Ανύπαρκτες. Και, ναι, και έρχεται ο ΕΦΕΤ και λέει: εγώ δεν έκανα κανέναν έλεγχο, το παραδέχεται. Και ήθελε και καταγγελία. Μετά από αυτά που γίνανε φέτος και που πολλοί λένε ότι έγιναν σε μεγάλο βαθμό. Δηλαδή κάθε χρονιά χειρότερα. Ναι, κάθε χρονιά ίσως είναι αυξητική η τάση. Τι σκέφτεστε να κάνετε? Η πάγια θέση του Σκιανά είναι και ζητάει από όλους τους φορείς και μάλιστα την επόμενη εβδομάδα που είναι ενωπό ακόμα το θέμα, θα ξανακάνουμε μια συνάντηση με το Δήμο, το Επιμελητήριο, τον ΕΦΕΤ και την αστυνομία. Τώρα που είναι ενωπό, ξαναλέω, για να προλάβουν οι θύμησες φρέσκες. Και ζητάμε, η σταθερή μας θέση είναι εξής. Δεν θέλουμε ψισταριές έξω. Δεν θέλουμε ψισταριές σε κανένα σημείο της πόλης, υπαίθριες, οι οποίες δεν μπορούν να ελεγχθούν από τις υγειονομικές υπηρεσίες και από τον ΕΦΕΤ. Οι συνθήκες οι οποίες... Είναι συγκεκριμένοι οι επαγγελματίες που μπορούν να βγάλουν ψισταριά έξω. Βεβαίως. Κοιτάξτε, ένα κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, το οποίο ελέγχεται όλο τον χρόνο, είναι στεγασμένο, έχει ψυγεία, έχει εκπαιδευμένο προσωπικό, έχει μαγείρους, έχει σκεύη με τα οποία μπορεί να προφυλάξει και να διαφυλάξει τα τρόφιμα για να είναι ασφαλής ο πληθυσμός. Ας πούμε πως μπορεί να βγάλει κάποια ψισταριά έξω το μαγαζί του και να ψήσει, ας πούμε. Αλλά
Εδώ βλέπουμε μια κατάσταση όπου κατεβαίνουν δεκάδες πλανόδι από άλλες πόλεις, δεν ξέρω πού βρίσκουν τις άδειες, στείλουν σε όλη την Πάτρα επέτρες πισταριές. Εσείς πιστεύετε ότι έχουν άδεια? Εγώ έχω μια πληροφορία ότι αυτοί έχουν μια γενική άδεια που την έχουν πάρει από το Υπουργείο στην Αθήνα. Δεν έχουν άδεια από το Δήμο Πατρέων. Στείλουν λοιπόν αυτοί σε όλη την πόλη υπαίθριες πισταριές. Η πόλη γίνεται Αφγανιστάν, Καμπούλ στην κυριολεξία. Κινδυνεύει ο πληθυσμός. Οι συνθήκες υγιεινής που διαθέτουν αυτοί, τα τρόφιμα και τα ποτά που πουλάνε, είναι ανύπαρκτες. Επίσης, δίνουν ποτά τα οποία απαγορεύεται έτσι κι αλλιώς. Δίνουν ποτά επίσης και τα περίπτερα. Τα περίπτερα επιτρέπεται να πουλάνε μόνο μπύρες, οι οποίες είναι και γενικά ποτά μέχρι 5 βαθμούς αλκοόλ. Ούτε μαυροδάφνες, ούτε σκληρά ποτά. Υπάρχει λοιπόν μία διάθεση υπαίθρια, η οποία ξαναλέω θυμίζει Αφγανιστάν. Ξέφυγε το πράγμα. Βεβαίως, κάνει πάρα πολύ κακό στην εικόνα της πόλης. Δεν φέρνει ποιοτικότερο κόσμο κάθε φορά, αλλά ακριβώς το αντίθετο. Θυμηθείτε ότι παλιότερα τα καναβάλια μας, τα οποία δεν είχαν υπαίθριες πισταριές, δεν είχαν ηχεία έξω, γιατί είναι και αυτό ένα μεγάλο θέμα. Είχαν ποιοτικότερο κόσμο και ήταν, τολμώ να το πω, πολύ καλύτερα τα καναβάλια που γίνονται τώρα. Το καναβάλι μας έχει ξεφτύσει. Άρα λοιπόν, ζητάμε να μαζευτούν αυτά τα 4-5 σημεία που διαφέρουν το Σκιανά, που είναι στην καμπούρα μας. Το δεύτερο είναι τα ηχεία έξω. Ζήσαμε μια κατάσταση και πέρυσι και πρόπερσι και φέτος, όπου κάποια μαγαζιά βγάζουν ηχεία έξω μεγάλης ισχύος, κάνουν υπαίθρια πάρτι. Αυτό έχει εγκυμονεί κινδύνους, οι οποίοι τι λένε, ότι γίνεται μεγάλος συνωστισμός πληθυσμού έξω από τα μαγαζιά και σε επίκαιρα μέρη της πόλης, προκειμένου στη Ρία Αφαιρέου κυρίως, όπου ο κόσμος είναι έξω από τα μαγαζιά, κάνουν κακό στα μαγαζιά τους, στην Ίστραξη δηλαδή, έξω από τα μαγαζιά με ένα κουτί μπύρα από το περίπτερο και ένα σουβλάκι από τον Πλανόδιο που είχε έρθει από την Ξάνθη ή από τη Λάρισα, και ούτε τζίρους κάνουν τα μαγαζιά, και έξω γίνεται λοιπόν ένα απίστευτα επικίνδυνο υπαίθριο πάρτι που ούτε καν μπορεί να περάσει κανείς, ούτε τα ασθενοφορά έχουν πρόσβαση να πάρουν μεθυσμένους, ούτε η αστυνομία, αν γίνει κάτι, έχει πρόσβαση να προλάβει κάτι. Και ζητήσαμε λοιπόν και την προηγούμενη εβδομάδα που βγάλαμε μια ανακοίνωση, ένα δελτίο τύπου προς τους συναδέλφους μας, να προσέξουν αυτά. Δηλαδή, δεν θέλουμε έξω υπαίθριες πισταριές και δεν θέλουμε και ηχεία έξω. Είναι κάτι πολύ επικίνδυνο. Ναι. Τώρα, όταν ακούτε τον Διευθυντή του ΕΦΕΤ να σας λέει ότι δεν έκανε κανέναν έλεγχο, εκείνη τη στιγμή τι είπατε, ποια ήταν η αντίδρασή σου? Δεν αντέδρασα. Κοιτάξτε, ο ΕΦΕΤ είναι μια υπηρεσία η οποία... Έχω δεχτεί πάρα πολλά σχόλια, ναι, από συναδέλφους σας για αυτή τη στιγμή, βεβαίως, που παραδέχεται εντελώς φυσιολογικά και αμέγενα ο κ. Νικηφόρας ότι δεν έκανα, λέει, μια καταγγελία. Έγιναν διάφορα σχόλια και πολύ αμήχανα αισθάνθηκαν πάρα πολλοί συναδελφοί σας εκείνη την ώρα. Σου λέει, πάει, τελειώσαμε. Ναι, δεν χρειάζεται να κάνει ελέγχους μετά από καταγγελία, αλλά στα μαγαζιά μας κάνει ελέγχους οι οποίοι είναι προγραμματισμένοι να γίνονται. Δεν καλά, εσείς έχετε και διεύθυνση, έτσι, από καταγγελίες. Είστε και σταθεροί πελάτες εντός εισαγωγικών. Βέβαια, είμαστε στεγασμένα καταστήματα, μα βρίσκει όλο τον χρόνο η εφορία, το ΕΚΑ, το υγειονομικό. Τα πούμε για αυτά. Εφέτη, πάντα. Λοιπόν, άρα πιστεύετε ότι από εδώ και πέρα θα κάνετε μια υπερπροσπάθεια προκειμένου, ναι, να μην ξαναγίνουν αυτά που γίνονται φέτος. Θα το πολεμήσουμε. Ούτε η χειρότερη χρονιά για εσάς από κάθε άλλη φορά. Θα το πολεμήσουμε και ξαναλέω ότι σε γενικές γραμμές η εστίαση έδωσε καλές εξετάσεις. Είναι κάποιοι συνάδελφοι, οι οποίοι, κοιτάξτε, δεν είναι κακοί. Απλώς δεν καταλαβαίνουν ότι δεν είναι καλύτερο για τα μαγαζιά τους να βγάζουν ψυσταριές έξω ή ηχεία έξω. Λοιπόν. Και υπάρχει και ένα άλλο θέμα τελευταίο, το οποίο το ζητήσαμε πριν από 15 μέρες από το Δήμο. Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα με τις τουαλέτες. Ναι. Έγιναν σχόλια ότι χρεώνανε τα καταστήματα μισό ευρώ για την επίσκεψη στην τουαλέτα. Ενώ κάποια καταστήματα εδώ και καιρό έχουν ξεκινήσει και αλλάζουν τις πόρτες, βάζουν πόρτες με συνδυασμούς ή συνδυασμούς για να ανοίγουν οι πόρτες, ναι, της τουαλέτας, και δίνουν με κωδικό, δίνουν τον κωδικό δηλαδή πρόσβασης με την απόδειξη στον πελάτη. Άρα πρέπει να είσαι πελάτης, ναι, ναι, ή ναι, να αγοράσεις ένα μπουκάλι νερό ενδεχομένως. Ναι, ναι, βεβαίως. Έτσι. Και έγιναν σχόλια στο διαδίκτυο επικριτικά, έτσι, και σκληρά σχόλια. Ναι, τα είδα και εγώ. Είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα. Διότι αυτοί οι οποίοι μπαίνουν στα μαγαζιά είναι πάρα πολύ σκοπιμοί. Μιλάμε για δεκάδες χιλιάδες κόσμο, 60-70 χιλιάδες κόσμο στους δρόμους. Και μάλιστα στα επίμαχα μέρη της πόλης. Ναι, ναι, ναι. Οι οποίοι μπαίνουν για να κάνουν την ανάγκη τους. Είναι δημόσιο αγαθό η ανάγκη, έτσι. Είναι, ναι, δημόσιο αγαθό και δεν μπορεί να τους απαγορεύσει κανένα να μπουν στο άλλο. Σε κανένα κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Και όχι μόνο κάνουν την ανάγκη τους, αλλά κάνουν βαδαλισμούς, πάνε, κλέβουν και αφήνουν. Κάνουν την ανάγκη τους, ναι, και σε χώρους
πέριξ της τουαλέτας, στο χώρο της τουαλέτας, αλλά όχι εκεί που πρέπει. Ναι, εμένα μου έλεγε μπάρμαν ότι μέσα στα συρτάρια. Στα συρτάρια, ναι, μέσα σε συρτάρια επίπλου που έχει στο μπάνιο. Έπιπλο. Ναι, ζητήσαμε λοιπόν από το Δήμο να καταφέρει, δεν το κατάφερε φέτος, έστω του χρόνου, να καταφέρει να διαθέσει κάποια σημεία της πόλης που είναι συγκεντρωμένος ο πολλής κόσμος, χημικές τουαλέτες, και αν βάζει και 20 λεπτά να πληρώνει ώρα και να πάρει και ένα έσοδο ο Δήμος και να πληρωθούν και τουαλέτες και να του δούμε και κάτι στο ταμείο. Είναι απαράδεκτο θέμα. Είχατε και βανδαλισμούς. Μου λέει η συνάδελφό σας του σπάσαν τον νηπτήρα. Άλλο συνάδελφό σας του σπάσαν τις λεκάνες. Χαρτιά υγείας, κλέβουν χειροπετσέτες, κλέβουν σαπουνοθήκες, σαπούνια. Τα πάντα. Αναγκάζονται και βάζουν και φύλαξη όσοι δεν έχουν συνδυασμό. Είναι θλιβερό το θέμα αυτό. Το θέμα το συγκεκριμένο. Αυτοί που βάλαν συνδυασμούς ή που βάζαν ελεγχόμενη είσοδο στις τουαλέτες, καλώς έπραξαν ή όχι? Καλώς έπραξαν, απαγορεύεται βέβαια λίγο. Είναι ένα δημόσιο αγαθό η ανάγκη, έτσι. Δηλαδή, όποιος έχει το συνδυασμό και το διαθέτει με κωδικό στους πελάτες, το απαγορεύεται. Ναι, δεν είμαι, για να μην πω κάτι και είναι λάθος, δεν είμαι νομικός, αλλά νομίζω ότι απαγορεύεται. Δηλαδή, αν εμείς, σαν πολίτες, είμαστε σε μια πόλη τώρα και έχουμε μια ανάγκη που μπούμε σε ένα μαγαζί, θα μας πει ο κωδικό για να ανοίγει, να μπει μέσα. Μάλιστα. Πάμε για αυτό που είναι και το κυρίαρχο, που θα είναι το κυρίαρχο θέμα από την επόμενη εβδομάδα. Στις 18 του μήνα, ημέρα Δευτέρα, την επόμενη Δευτέρα δηλαδή, εσείς τι κάνετε? Κλείνετε, προσπαθείτε τουλάχιστον να συνεννοηθείτε, θα σας πω γιατί το λέω, να κλείσετε όλοι τα καταστήματά σας στην Πάτρα, στην Αχαΐα, στην Πάτρα, θα μας πείτε. Να δούμε και την σχετική αφίσα την οποία κυκλοφορήσατε και η οποία αυτή ακριβώς είναι η αφίσα που κυκλοφορήσατε, και θέλω να μας πείτε τι είναι αυτό που σας οδήγησε σε αυτή την ενέργεια. Θυμίζω, για να μου τα απαντήσετε όλα μαζί, ότι επί προεδρίας του κ. Σταυρόπουλου πριν από πολλά χρόνια είχε ξαναγίνει μια προσπάθεια, δεν πέτυχε, δεν πειθάρξαν οι συνάδελφοί σας. Απέτυχε παταγωδός. Απέτυχε παταγωδός. Δεν είναι οι ίδιοι οι καιροί όμως. Ναι, δεν είναι. Και τότε σκληροί και σήμερα σκληρότεροι. Έτσι. Πιστεύετε ότι θα έχετε επιτυχία σε αυτή την κινητοποίηση? Η οποία θα κάνει αίσθηση, γιατί εσείς, ναι, να τα πω όλα εγώ, και εσείς έχετε το ελεύθερο μετά να κάνετε το σχολιασμό σας. Εσείς, κακά τα ψέματα, φωταγωγείτε την πόλη. Δεν μπορώ να φανταστώ μία πόλη, την Πάτρα εν προκειμένου, να είναι σκοτεινή, επειδή εσείς, γιατί φαντάζομαι ότι δεν θα αφήσετε τα φωτά αναμένα, θα κλείσετε το μαγαζί και θα είναι ερημό σε τόπο. Βέβαια, είναι κλειστά μαγαζιά. Κλειστό μαγαζί δεν σημαίνει να έχετε τα φώτα ανοιχτά, σημαίνει θα ερημό σε τόπο. Να φανταστούμε τώρα, πριν το δούμε, μία Πάτρα εκείνη τη Δευτέρα, τις 18 του μήνα, κλειστή. Σκοτεινή. Όπως είπατε τις δύο προηγούμενες φορές, και επί διοίκηση Σταυρόπουλου και επί διοίκηση Κοτοπούλη, έγιναν προσπάθειες πανελλαδικά να κλείσουν τα μαγαζιά για να υπάρξει διαμαρτυρία. Απέτυχαν και δύο παταγωδώς. Τώρα βέβαια άλλαξε το πράγμα και το νερό πλέον είναι, η μύτη πλέον είναι μες στο νερό. Τότε δεν ήταν, έμπαινε και έβγαινε, έμπαινε και έβγαινε, έμπαινε και έβγαινε, τώρα είναι μες στο νερό η μύτη. Και σε συνάρτηση με τους σκληρούς ελέγχους που είχε αρχίσει πλέον η πολιτεία, που έχουμε καθημερινά έξω το Υπουργείο Οικονομικών. Και καλά, να μην γίνονται έλεγχοι. Ναι, να γίνονται, όχι, προς Θεού. Οι έλεγχοι πρέπει ξέρετε, να γίνονται. Ξέρετε, ο κλάδος σας είναι πολύ αμαρτωλός στη φοροδιαφυγή, το ξέρετε. Ναι, ξεκάθαρα τα πράγματα, να τα λέμε όπως είναι. Να μην γίνονται. Εγώ λέω πως μας οδήγησαν εκεί. Θέλουμε να γίνονται έλεγχοι, αλλά σε ένα πλαίσιο νομοθετικό το οποίο να είναι ανεκτό, να μπορούν να ζήσουν οι οικογένειες. Τη Δευτέρα λοιπόν κλείνουμε για να μην κλείσουμε. Αυτή είναι η επικεφαλίδα. Πλέον δεν μπορεί καμία επιχείρηση να αντέξει το 24% ΦΠΑ, το οποίο βαρύ πολύ. Μας το πήραν από το 8, το πήγαν στο 24, και τα τελευταία 7 χρόνια, τα 8-7 χρόνια που ζούμε στη συνθήκη του 24%, κανένα με κανένα κατάστημα. Είχε μειωθεί το ΦΠΑ. Είχε μειωθεί. Τι συνέβη όταν επί Σαμαρά μειώθηκε το ΦΠΑ? Η συζήτηση που κάναμε με τον τότε Υφυπουργό Οικονομικών, τον κύριο Μαυραγάνη, ο οποίος το έκανε το 23-13, για το τι έγινε, μας είπε ότι οι πράξεις του κράτους ήταν ίδιες. Καταλαβαίνετε, αυτό δηλαδή είναι αστείο. Ήταν ίδιες. Κατέβηκε το 23 στο 13 και ήταν ίδιες. Γιατί ήταν ίδιες? Γιατί πλέον όλοι έκοβαν τις αποδείξεις. Δεν βογκαγιάνε εύκολα κάποιος. Και τότε θυμάμαι, είχαμε. Εντάξει, παρόλα αυτά πάντως είναι μεγάλη διαφορά οι 10 μονάδες. Έτσι δεν το συζητάμε. Ναι, και το σημειολογικά, και αυτό είναι το μεγάλο θέμα, ότι κανείς δεν μετακύλησε την αύξηση αυτή του ΦΠΑ από το 8 που έγινε 9, έγινε 13, έγινε 23, έγινε 24, δεν τη μετακύλησε στις τιμές στους τιμοκαταλόγους των μαγαζιών. Άρα λοιπόν ζούμε σε αρνητική κερδοφορία. Δεν την απορροφήσατε την αύξηση του ΦΠΑ, την περάσατε.
στην κατανάλωση, έτσι. Είναι. Όχι, όχι. Την απορροφήσαμε στους καταλόγους. Δεν αυξήθηκε καμία τιμή. Εγώ προσωπικά. Και πώς ζείτε τότε, δηλαδή, μισό λεπτό. Ζούμε με ένα. Σιγά, μπαίνουν όλοι μέσα τώρα, μισό λεπτό. Ναι, μπαίνουν μέσα και αυτοί. Και πώς είναι και... ανοιχτοί. Όλοι ανοιχτοί είναι. Κλείνουν μαγαζιά στην εστία. Το 95% των μαγαζιών, ναι, τουλάχιστον στην Πάτρα, από ό,τι ξέρω εγώ, είναι χρεωμένα. Αν αύριο το πρωί γίνει η καθάριση, το 95% των μαγαζιών. Τελείωσε, πάει. Ναι, έχει αργηθεί. Ρολό. Ακριβώς. Μπαίνουν στη σειρά κατά προτεραιότητα να πληρωθεί το προσωπικό, που είναι συνεργάτες μας και η ζωή και η ψυχή των μαγαζιών μας και το χαμόγελο των μαγαζιών μας. Χωρίς αυτό δεν μπορεί να λειτουργήσει κανένα κατάστημα. Να φάει η οικογένεια, να πληρωθεί το νίκη, το ρεύμα, τον ρόλο τηλέφωνο, οι προμηθευτές για να μπορεί να λειτουργήσει το μαγαζί. Και από εκεί και πέρα, ό,τι δεν πρέπει να πληρωθεί άμεσα γιατί δεν κλείνει το μαγαζί, σημαίνει ότι ξεκινάμε και χρεωνόμαστε στην εφορία, στο δημοτικό φόρο και στο ΙΚΑ. Ξαναλέω, αυτή τη στιγμή, αν κάνουν καθάριση στα μαγαζιά μας στην Πάτρα, το 95% θα έχει αρνητικό πρόσημο. Κυριολεκτικά. Δεν αντέχουν λοιπόν άλλο. Κατάλαβαν ότι δεν αντέχουν άλλο. Δεν υπάρχει επόμενη μέρα. Κάνατε συνάντηση με τους φορείς της πόλης, με την πολιτική ηγεσία του τόπου εδώ της πόλης, τους βουλευτές, τον περιφερειάρχη, τον δήμαρχο, όλοι όσοι έχουν μια πολιτική παρέμβαση. Έχουμε κάνει συναντήσεις με τους περισσότερους από αυτούς που αναφέρατε. Κατανόηση. Και αύριο, την Πέμπτη. Κατανόηση δείξανε. Δείξανε. Αλλά η κατανόηση δεν είναι φαγητό. Ναι. Έτσι. Δεν πληρώνει η φορό. Ακριβώς. Και ζητήσαμε λοιπόν αύριο που έχουμε την μεγάλη συνάντηση στο κτίριο της Βέσνα στις 5 το απόγευμα, στην Αράτου 21, στον πρώτο όροφο. Εκεί ποιοι θα είναι? Θα είναι πλήθος συναδέλφων και ζητήσαμε να είναι και βουλευτές του νομού εκεί για να καταθέσουμε το πρόβλημα και να ακούσουμε και να πούμε μπροστά μας τι θα γίνει ερχομένων των εκλογών. Πρέπει να πάρουν θέση. Ναι. Εσείς το πρώτο που ζητάτε είναι η μείωση του ΦΠΑ. Έχουμε πολλά θέματα. Το βασικό είναι η μείωση του ΦΠΑ. Να πάει στο 13. Μιλάμε για μονοψήφιο νούμερο. Να πάει στο 8. Μιλάμε για μονοψήφιο νούμερο. Και να χαρακτηριστεί το αδίκημα ιδιώνυμο. Ιδιώνυμο σημαίνει ότι με παίρνουν μέσα, με πιάσουν με μονοψήφιο νούμερο ΦΠΑ και δεν έχω κόψει απόδειξη, με παίρνουν μέσα 10 μέρες ή ένα μήνα, μου παίρνουν και τη διαμιακή, μου κλείνουν και τη διεύθυνση και τελειώνει το θέμα. Σε κλείνουν. Ακριβώς, αυτό ζητάμε. Α, ζητάτε να σκληρύνουν, ναι, και τα μέτρα, ναι, ταυτόχρονα. Ναι, να γίνει μονοψήφιο το πρόσημο του ΦΠΑ. Αλλά άμα σε πιάσω να μην κόβεις απόδειξη, να κλείσει το μαγαζί. Έκλεισες. Αυτό ζητάμε. Και είμαστε σίγουροι, γιατί υπάρχει και μελέτη της ΓΕΣΕΒΕ, η οποία έχει δοθεί και στον Πρωθυπουργό. Υπάρχει μελέτη της ΓΕΣΕΒΕ, η οποία λέει με μονοψήφιο ΦΠΑ, εφόσον πληρώνουν όλα τα καταστήματα εστίασης στην Ελλάδα, ότι τα έσοδα θα είναι ίδια. Είναι συγκλονιστικό. Δεν μπορούμε να ζούμε λοιπόν και να παίζουμε το λέφι με τον αστυνόμο της υπηρεσίας. Και μετά πάμε στο δεύτερο μεγάλο θέμα, το οποίο είναι πάρα πολύ μεγάλο, που λέγεται μη μισθολογικό κόστος. Θέλουμε να πληρώνονται οι υπαλληλοί μας καλά και περισσότερα από όσα πληρώνονται τώρα. Θέλουμε να χαμογελάνε, να ζουν τη ζωή τους άνετα και να είναι και καταναλωτικά όντα. Αλλά δεν αντέχεται το μη μισθολογικό κόστος, δηλαδή οι ασφαλιστικές εισφορές. Φανταστείτε ότι ένα κατάστημα, επειδή η εστίαση κυρίως δουλεύει Σαββατοκύριακα και βράδια, όπου έχουμε Σαββατοκύριακα και χαρακτηρισμένες εθνικές αργίες, έχουμε 75% προσάυξη σε ασφαλιστικές εισφορές και μετά τις 10.30 το βράδυ έχουμε επίσης προσάυξη, είναι τα λεγόμενα νυχτερινά, ότι φτάνουν οι ασφαλιστικές εισφορές να αγγίζουν το 47% σχεδόν του μισθού. Μάλιστα. Είναι συγκλονιστικό. Δεν μπορεί να το αντέξει καμία επιχείρηση αυτό. Μάλιστα. Άλλο. Τι άλλο ζητάτε? Τι άλλο θα ζητήσετε αύριο? Ζητάμε βέβαια επίσης να ξεκαθαρίσει το τοπίο με το θέμα των πνευματικών δικαιωμάτων. Α, διότι μάλιστα. Είχαμε δύο υπηρεσίες. Εκεί γίνεται και λίγο παρέλαση. Έτσι, όποιος θέλει μπαίνει μέσα. Ναι, έτσι. Και εγώ αύριο το πρωί, άμα πάρω 10 ερμηνευτές για αυτό, θα πάω να κάνω μια άδεια στο πρωτοδικείο. Ναι, ναι, για να κάνετε μια εταιρεία και να πηγαίνετε και να λέτε δική μου. Είναι συγγενής είναι. Ο τέταρτος παίκτης πληρώστε και εμένα. Δεν γίνεται αυτό. Εμείς ζητάμε να δίνουμε σε έναν τα λεφτά, να δίνουμε στον ΟΠΗ που είναι ο οργανισμός πνευματικής ιδιοκτησίας. Τα λεφτά. Γιατί είδαμε τι έγινε και με την IP εντάξει. Ακριβώς. Και ας τα μοιράζει αυτό σε όποιον θέλει. Δεν πάνε να έρθουν 40. Δεν γίνεται να πληρώνει ένα κατάστημα 3-4. Να μπαίνει όποιος του ανοίγει η όρεξη μέσα. Αυτό είναι αλήθεια. Ακριβώς. Ακριβώς. Ναι. Επίσης ζητάμε να σταματήσει αυτός ο διασυρμός που λέγεται κλείσιμο καταστημάτων με αεροπανό, κλέφτες, φοροφυγάδες κτλ. Α, τι είναι. Ναι, εκεί, επειδή το είχαμε ψάξει το θέμα με συναδέλφους σας, υπάρχει νόμο, ο κανονισμός στην εφορία λέει και τις διαστάσεις. Ακριβώς. Εδώ υπήρξαν περιπτώσεις που δυστυχώς οι ίδιοι οι κρατικοί λειτουργοί δεν εφήρμοσαν τις διατάξεις και βγάλανε κάτι τεράστιες πινακίδες, οι οποίες πραγματικά διέσυραν τον καταστηματάρχη. Ναι. Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό το διασυρμό δεν τον υφίσταται ούτε η ποινική. Δηλαδή, εμείς δίνουμε δουλειά στον κόσμο, δίνουμε δουλειά στο 30% του εργατικού δυναμικού. Καλά, δουλειά δίνουν και άλλοι τώρα. Μην το βάζετε εκεί. Είναι ακραίο. Είναι διασυρμός. Είναι διασυρμός. Αλλά επαναλαμβάνω, είστε ένας κλάδος, ο οποίος δυστυχώς, λυπάμαι που το λέω συνέχεια, είστε στις ψηλές θέσεις της φοροδιαφυγής.
Κύριε Ξανάδε, πάνε λογαριασμοί, ας πούμε, στα τραπέζια και δεν πάνε λογαριασμοί, πάνε τα μπλοκάκια της παραγγελίας, τα delivery. Όσον αφορά την καταγραφή στις υψηλές θέσεις φοροδιαφυγής, διότι η περισσότερη έλεγχη γίνεται σε εμάς, δηλαδή όταν βγουν στην ενεργεία και κάνουν 100 ελέγχους σήμερα, οι 60-70 έλεγχοι θα γίνουν σε καταστήματα εστίασης και οι άλλοι θα διασπαρούν σε περίπτερα, κομμωτήρια, συνεργεία, γραφεία κτλ. Λύστε και πολύ όμως. Ναι, λύστε και πολύ. Αφού νομίζουν όλοι ότι μόλις ανοίξουν ένα καφέ θα πλουτίσουν. Είναι σκληρή η φράση που τη λέω, αλλά μας ανάγκασε να γίνουμε κλέφτες για να ζήσουμε. Μάλιστα. Δεν βγαίνει και γι' αυτό θα κλείσουμε. Μάλιστα. Και για πρώτη φορά λοιπόν μετά από δύο αποτυχημένες προσπάθειες που έγιναν τα προηγούμενα χρόνια, υπάρχει μεγάλη συσπήρωση. Πιστεύετε ότι θα πετύχει, γιατί θα είναι, αν πετύχει, αν πετύχει, πραγματικά αν πετύχει θα είναι εντυπωσιακό και θα δώσει σκληρό μήνυμα. Ναι, δεν είναι απλό πράγμα να ερημώσουν οι πόλεις, οι πόλεις της Πάτρας να ερημώσει. Και θα ακολουθήσουν πιστεύω και άλλες πόλεις αν πετύχει. Ναι, ήδη έχουμε ενημερώσει. Παλιά δεν πέτυχε. Ναι, έχουμε ενημερώσει και τον πρόεδρο του ΓΕΣΕΒΕ, έχει ενημερώσει τα σωματεία όσα υπάρχουν και είναι ενεργά. Και... Εσείς δεν μπορείτε να αποχρεώσετε κανένα να κλείσει. Βέβαια, όχι, βέβαια, όχι, όχι. Είναι δημοκρατικό δικαίωμα το καθενός. Και έχουμε ενημερώσει και όλους τους συναδέλφους και τους συλλόγους όλη την Ελλάδα. Και μέσα στις ΓΕΣΕΒΕ, θα είναι και ο πρόεδρος ΓΕΣΕΒΕ εδώ την Δευτέρα, στις 12 ώρα που θα γίνει η συγκέντρωση στην πλατεία. Και επίσης έχουμε στείλει επιστολές και έχω κάνει και εγώ προσωπικά τηλέφωνα σε αλυσίδες αρτοποιημάτων, φούρνους και αλυσίδες καφέ. Να κλείσουν και αυτά. Ναι, και ζαχαροπλαστεία. Και να κλείσουν και ζητάμε το εξής, να μην κλείσουν εφόσον προσφέρουν ψωμί, γιατί το ψωμί είναι κοινωνικό αγαθό και είδος πρώτης ανάγκης, αλλά τουλάχιστον να μην πουλάνε καφέ και φαγητά κανονικά όπως το ψωμί, ψωμί. Αλλά καφεδάκι στο τραπεζάκι απ' έξω ή στο take away καθόλου. Έτσι. Υπάρχει αυτή τη στιγμή μεγάλη σύμπνοια, μεγάλη. Να το δούμε στην πράξη. Είμαι πολύ επιφυλακτικό, μακάρι να πετύχει. Στην ιστοσελίδα του συλλόγου και στο Facebook. Πέφτουν βροχή οι υπογραφές ηλεκτρονικές με τα σήματα των μαγαζιών, θα κλείσουν. Δηλαδή αυτή τη στιγμή. Εσείς θα τυπώσετε, έχετε τυπώσει και το, αυτό που βλέπουμε, το έχετε τυπώσει να μπουν σε προθήκες των καταστημάτων σας. Ναι, βεβαίως. Εγώ έχω βάλει ήδη στο μαγαζί μου. Α, μάλιστα. Και θα μοιραστούν μετά τη συγκέντρωση της Πέμπτης αύριο. Παρασκευή, Σάββατο θα μοιραστούν σε όλα τα καταστήματα όσοι δεν μπορούν να το κατεβάσουν από το ίντερνετ, γιατί τώρα πλέον η τεχνολογία μας δίνει και αυτή την ευκολία να το κατεβάσουν, να το τυπώσουν και να το βάλουν. Αλλά πιστεύω ότι για πρώτη φορά πλέον η εστίαση έχει φωνή. Και κοιτάξτε, έχουν κλείσει όλοι οι κλάδοι. Δηλαδή κλείνουν οι ΓΕΣΕΒΕ, οι ΑΔΔΗ, οι αγρότες, οι φοιτητές, οι φαρμακοποιοί, τα φροντιστήρια. Δεν ξέρω ποιο είναι. Και όλοι κάτι πήραν. Όλοι κάτι παίρνουν. Η εστίαση δεν διαμαρτυρήθηκε ποτέ, δεν έβγαλε ποτέ φωνή. Δυναμικά. Ναι, άρα λοιπόν ούτε δυναμικά ούτε ξεδυναμικά. Δεν διαμαρτυρηθήκαμε ποτέ. Είμαστε στην εσωστρεφιά μας στα μαγαζιά τόσα χρόνια. Κλεισμένοι, τρώγαμε τα δάχτυλά μας, υπήρχε γκρίνια μεταξύ μας. Άρα λοιπόν, εάν δεν διαμαρτυρηθείς, πάει να πει ότι δεν έχεις πρόβλημα. Κύριε Στεργίου, πόσο επηρέασε την ποιότητα των ειδών που απολαμβάνουμε στα μαγαζιά σας αυτή η αλόγιστη αύξηση του ΦΠΑ και του κόστους λειτουργίας ενός μαγαζιού? Με το χέρι στην καρδιά θέλω. Θα έλεγα ότι έγινε μια προσπάθεια να στύψουμε λίγο το food cost και το staff cost. Αλλά ότι καταφέραμε και το κρατήσαμε σε ασφαλή και ποιοτικά επίπεδα. Κάποιοι οι οποίοι ξέφυγαν από εκεί, πέρασαν τη διαχωριστική γραμμή αυτή, απλώς έκλεισαν. Και ή έφυγαν το επάγγελμα ή άνοιξαν ένα άλλο μαγαζί σε άλλο αφημί. Γιατί είναι και στην είναι ακριβό το φαγητό σήμερα έξω και ο καφές στην Πάτρα. Στην Πάτρα, εγώ πιστεύω που είναι και η τρίτη πόλη στην Ελλάδα, ότι είναι, έχουμε από τους φθηνότερους τιμοκαταλόγους σε όλη τη χώρα. Δηλαδή υπάρχουν οι εστίες στα Γιάννα, στο Βόλο, στη Θεσσαλονίκη, στην Καλαμάτα. Καλά, εκεί έχουν και τουρισμό. Μισό λεπτό, μου είπατε πόλεις οι οποίες σφίζουν από τουρισμό. Εκεί έχουν και τουρισμό. Εδώ δεν έχουμε τίποτα. Εδώ δεν υπάρχει τουρισμός και κάποιοι τουρίστες που έρχονται δεν είναι του βιωτικού επίπεδου εκείνου που πρέπει να σας δώσουν. Η Πάτρα δεν μπορεί να κρατήσει τουρίστες. Και λέω το εξής, μήπως είστε ακριβοί εντωμεταξύ. Μήπως δηλαδή. Όχι, λέτε. Σε σχέση με την ποιότητα, ας πούμε. Νομίζω ότι σε σχέση με την ποιότητα. Γιατί εγώ ξέρω κάτι καφέδες διπλούς που τους παραγγέλνεις διπλούς και σου έρχονται. Εντάξει, υπάρχουν και εξαιρέσεις. Διπλός εσπρέσο να πούμε με τιμή διπλού, αλλά 1,5. Είμαστε πολλοί, δεν είναι μετρήσιμο. Δεν είναι μετρήσιμο. Το κάνουμε εκεί, αλλά είμαστε πολλοί. Επίσης, άλλα προϊόντα τα οποία μοστράρονται έτσι για φρέσκα και είναι από γνωστή αλυσίδα ή από γνωστές αλυσίδες που πουλάνε κυρίως κάθε ψυγμένα. Εντάξει, αυτό είναι. Βλέπουμε και απ' έξω δηλαδή. Ναι, αυτό είναι θέμα του καθενός, γιατί για να μείνει στο χώρο πρέπει να δείξει ότι. Κάνει διάφορα δηλαδή. Εφευρίσκει διάφορες τεχνικές. Εντάξει, για να επιβιώσουν. Ναι. Για να επιβιώσουν. Υπάρχουν και αυτές τις περιπτώσεις. Αλλά σε γενικές γραμμές νομίζω ότι η εστία στην Πάτρα είναι σε πολύ υψηλό επίπεδο
και η παροχή υπηρεσιών σε υψηλό επίπεδο. Τώρα έχουμε και κάποιους συναδέλφους που. Παντού υπάρχουν, ξαναλέω, σε όλους. Όλοι θέλουν να επιβιώσουν και κάνουν την προσπάθειά τους. Τώρα... Λοιπόν, άρα ανακεφαλαιώνουμε. 18 του μήνα κλείνεται, ναι, για να μην σας κλείσουν, για να μην κλείσετε. Έτσι. Αυτή είναι η κινητοποίηση. Είναι μια κινητοποίηση η οποία θα κάνει αίσθηση αν πετύχει. Εύχομαι να πετύχει. Και εγώ εύχομαι από ό,τι φαίνεται. Θα είμαστε εδώ να αποτιμήσουμε. Ναι. Έχουμε ακούσματα και από άλλες πόλεις που, ναι, ότι συμπαρίσταται. Ναι. Το Αίγιο θα κάνει και αυτό με προσπάθεια, αν καταφέρουν να κλείσουν. Γιατί κοιτάξτε, οι περισσότεροι σύλλογοι σε όλη τη χώρα είναι διαλυμένοι και χωρίς καμία οργάνωση. Λοιπόν, 18 του μήνα, αν πετύχει αυτό, θα σκοτεινιάσει Πάτρα. Ξεκάθαρο. Πένθυμο τοπίο. Πένθυμο τοπίο. Σωστό. Για να βγει η φωνή σωστά. Για να βγει η φωνή σωστά. Καλή επιτυχία στην κινητοποίηση. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας εδώ στο διαδικτυακό μας στούντιο του Channel Web TV. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε και εσάς που μας παρακολουθείτε και το νιώθουμε αυτό. Να είστε όλοι καλά.